σήμερα θα δοκιμάσουμε όσες περισσότερες σοκοφρέτες καταφέραμε να βρούμε. Έχουμε φράουλες, έχουμε βανίλιες, έχουμε φουντούκια. Είσαι έτοιμος για αυτή την πανδεσία σοκοφρέτα? Είμαι έτοιμος. Διάλεξε. Τι θες να μου τη δώσω στα μουτρά? Τι έμαθα? Kit Kat White. Δεν την έχω γευθεί ποτέ. Αχ, μυρίζει υπέροχα. Θα το βάλω έτσι στην μύτη. Μπίστηξα. Πολύ ωραία λευκή σοκολάτα. Δεν σε λιγώνει. Μου άρεσε τόσο πολύ που είναι πρώτο προϊόν και θα βάλω 9,3. Στο 9,5 θα πήγαινα κι εγώ εκεί πέρα. Ναι, τρελαμένος. Go next. Go next. Go next. Διάλεχτε. Θα διαλέξω μια παιδική ανάμνηση. Κουκουρούκου. Έτρωγες κουκουρούκου μικρός? Βεβαίως. Οπ, και είχε ταπά. Έφτισα. Τρικεράτοψη. Με τρικεράτοψη μας παίξανε. Με τρικεράτοψη μας παίξανε. Πάμε. Εδώ δαγκώνω και σου δίνω. Κουκουρούκου. Κλασική άξια. Δεν τρελάθηκα, θα πω. Δεν με τρέλανε την κοφρέτα. Αυτό. Από πάνω ήταν λίγο αφρολέξ. Πιο πολύ για την παιδική ανάμνηση θα δώσω ένα 7,5. 7. Διάλεξε. Derby Caramel. Πρώτη εντύπωση μια σιροπύλα. Όσο προχωράει και λιώνει, λίγο φτιάχνει. Κοίτα να δεις. Δεν το προτιμώ σαν προϊόν. Θα του βάλω ένα 6,5. Ήταν αρκετά λιγοτικό. Μου άρεσε το κράτσινες που είχε. Ναι. Αλλά η καραμέλα δεν με τρέλανε και θα πάω κι εγώ εκεί στο 6,5. Οκ. Okay. Πολύ τα βρίσκουμε σήμερα, με τρομάζει. Διάλεξε επόμενη. Τι πήρα. Το μου. Αμαρέτη 40% λιγότερη ζάχαρη. Για πάμε. Λίγο δικαβλέ είναι. Ναι, ήταν λίγο κούφιο ρε παιδί μου. Ωραία κοφρέτα. Ναι, αμαρέτη. Ναι, αμαρέτη. Η σοκολάτα πάει να σου δώσει κάτι και μετά οπ, το χάνει ρε παιδί. Είναι αυτό το λιγότερο ζάχαρη ρε φιλέ. Σε μια περίοδο δίαιτας θα το δεχόμουν. Α. Με τον 7,5. Με τον 7,5. Παίξε μπάλα. Θα σε πας αυτό το τούβλο εδώ πέρα. Το τούβλο, φέρ τον μπρίκ εδώ. Σαν να μιλάς στο κινητό σε 1980. Μπονόρα κοφρέτες γεύση βανίλια λεμονιού. Πάμε να το δούμε. Ωρε λεμονιά. Περίεργα τα πράγματα, Ερόλ. Μου άρεσε. Με ξενέρωσε. Σε ξενέρωσε. Ναι, περίμενα κάτι πολύ πιο δυνατό. Εντάξει, είχε έντονο λεμονάκι μέσα. Βανίλια δεν είχε τόσο. Εμένα μου άρεσε. Δηλαδή θα του έβαζε ένα 8. Ναι, οκ, okay, εντάξει, το έβγαζε το λεμόνι. Η κοφρέτα ήταν λίγο αφροξυλάνθη. Ναι. 7. 7, οκ. Okay. 7. Peanut butter. Από το κακό στο χειρότερο. Σερενάτα peanut butter από το της ποιότης. Πάμε να πούμε. Φοβερή. Αν και δεν μ' αρέσει το hazelnut. Στο δίνει 100%. Εδώ. Μόνο που δεν τρώμε hazelnut. Και τι τρώμε peanut butter. Είναι ισορροπημένο, είναι και γκοφρέτα τόσο όσο. Είναι η πρώτη που φάγαμε ολόκληρη νομίζω. Για μένα είναι άνετα ένα 8,8. Εμένα επειδή μ' αρέσει το peanut butter, θα βάλω ένα 9. Οκ, okay, και πάρε και την επόμενη. KitKat. Διαβάζει το Λάκτα μπροστά του και λέει KitKat. Λάκτα λοιπόν. Ήξερες ότι η Λάκτα έχει κοφρέτα? Βεβαίως. Αλήθεια? Βγαίνω από το σπίτι μου γενικά, πάω στο σούπερ μάρκετ. Το χαλασμένη είναι ρε μάνα. Μα τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Δεν έχω λόγια για να το περιγράψω. Η Λάκτα δεν φάνηκε πουθενά. Η κοφρέτα, οκ, okay, ήταν κομπλέ, αλλά δεν σώζει κάτι. Δεν θυμίζει κοφρέτα, δεν θυμίζει, δεν ξέρω. Ναι, τρως κάτι, δηλαδή, άμα μου είχαν κλείσει τα μάτια και το έδωνα, δεν θα καταλάβαινα τι. Σίγουρα δεν θα έλεγα Λάκτα με τίποτα. Καλά, ναι. 4 για τη φανέλα. 4 για τη φανέλα, όπως το πες. Πάμε παρακάτω. Και θα πάω σε αυτό εδώ. Pocket Pie. Ιον. Κοφρέτες με γέμιση κρέμα κακάο. Σαν τους χιλιακούς μου είναι αυτό. Ναι, ναι. Θυμότατη ρασόρ. Είναι πολύ ωραία, είναι ισορροπημένη, είναι λιγολικολική. Εγώ τη δέχομαι για ένα 8,5. Εγώ θα βάζα 9. Okay. Ήτανε πολύ νόστιμο αυτό που γεύτηκα στο στόμα μου, φιλέ. Πάμε, επόμενη. Βέβαια. Παυλίδης γκοφρέτα υγείας. Πάρ' τον μπαστούνι σου. Νόστιμο. Νόστιμο. Όχι, είναι νόστιμο. Είναι λίγο αρπαγμένο. Σαν καμένο, Σαν του άρπαξ στο φούρνο, Ναι. Βγάζει μια πικρίλα που δεν είναι τη σοκολάτα. Όχι, δεν είναι τη σοκολάτα. Αυτό είναι, φίλε, αρπαγμένο. Κύριε Παυλίδη, τι πάθαμε εκεί? Κύριε Παυλίδη, θα πω ότι είναι τίμιο προϊόν. Πιστεύω ότι σαν προϊόν είναι για ένα 8. Εγώ θα του βάλω 7 όμως. Επειδή είχε το κάψιμο. Εγώ, άμα κάνω λίγο στην άκρη την πικρίλα που μένει στο τέλος από το κάψιμο,
Σαν προϊόν αυτό που γεύτηκα αρχικά, η πρώτη μου δηλαδή βαθμολογία που μου ήρθε στο μυαλό ήταν 8,8. Οκ. Okay. Να είμαι ειλικρινής. Πάμε. Δεν αντέχω, θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Είναι μπονόρα με γεύση φράουλα. Πω, πώς μύρισε έτσι ρε μάν. Σαν παγωτό πατούσα. Ναι. Αμέ. Λάστιμο. Πάλι όμως δεν την νιώθω μεστή. Δηλαδή. Τι είδες, πώς να την νιώσεις, μύρισε φράουλα όλο το σπίτι. Άλλη μυρωδιά, άλλο γεύση. Το νιώθω λίγο κούφιο, ρε παιδί μου, λίγο. Εγώ το νιώθω ισορροπημένο, ρε φίλε. Εντάξει, είναι πιο ελαφριά η κοφρέτα. Αυτό. Δεν ξέρω, για μένα είναι άνετο 9,2. Οκ. Άμα βάλει και την τιμή μέσα, ε. Όταν μπαίνει στο στόμα μου, κάνει να πάει σε ένα σημείο και μετά δεν απογειώνεται. Μένει εκεί, κατάλαβε. Γι' αυτό θα του βάλω ένα 8. Δηλαδή, άμα φας κανένα ριμπάι, τι θα κάνει. Πολύ έξυπνη σύγκριση η κοφρέτα με το ριμπάι. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι πα να απογειώσει τη γεύση με κάτι σούπερ τώρα. Με μια κοφρέτα που κάνει 90 λεπτά τόση. Go next, θα πάω στα λευκά. Ιον σοκοφρέτα. Why? Με λευκή σοκολάτα. Α, έχουν κάνει και τσακπινιά. Έχουν φτιάξει σχηματάκι. Περίεργα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημη. Θα έλεγα πάλι ότι η λευκή άρχισε πολύ να έρθει. Και για μένα δεν ήρθε και ποτέ. Ναι, πέρασε λίγο... και δεν άγγιξε που λέμε. Ήταν λίγο λατίνα. Δεν ήταν. What? Δεν ήταν ούτε λευκή ούτε μαύρη. Ήταν λίγο. Εγώ άλλο περίμενα να γευτώ και άλλο γευτώ. Ναι, αυτό. Ήταν ωραία η κοφρετούλα. Ναι. Για μένα είναι με επίοικια ένα 6,5. Ναι, και 6,5. Πάμε ακόμα. Εδώ θα πάω. Είναι αμαρέτη φουντούκι. Βάμος. Μύρισε το φουντούκι, πάμε. Οκ, okay, εμένα μ' αρέσει. Εγώ δεν ενθουσιάστηκα. Είναι η έννοια τη σοκοφρέτα, ρε φίλε. Και το φουντούκι μου βγάλε και σαν άρωμα και σαν γεύση. Στο δίνει ότι είναι φουντούκι, ρε παιδί μου. Όχι. Μπορεί να γίνει το στόμα μου παντόφλα από τις προηγούμενες. Καλά, 10 έχουμε φάει για 10-15 σοκοφρέτες. Αλλά δεν το βρήκα, ρε φίλε, τόσο πολύ. Τι θα βάζεις λοιπόν σε αυτήν. Τα. Οκ, okay, εγώ θα πάω στο 8,5. Μου άρεσε. Okay. Πάμε. Λοιπόν, και για να δούμε τι με λιγενέστε. Δεν κολλάει αυτό. Θα πάρω φουντούκι από Ιον σοκοφρέτα. Θέλω να δω άμα θα το νιώσω περισσότερο ή όχι. Εντάξει, μιλάμε για OG προϊόν εδώ, ε. Κοίτα εδώ τώρα τα φουντούκια πάνω και τα. Στρώσεις και έτσι και αλλιώς. Πάμε. Αλληλούια. Μπορώ να κάθομαι και να τρώω όλη μέρα τέτοιες, να ξέρεις. Τροσέα από το Mike Tyson αυτό. 9,7, for fun. Είναι top, είναι αγαπημένη μου, ρε μάν. Προσπαθώ να θυμηθώ, άμα έχω στο μυαλό με 9,7 ή 9,8. Αλήθεια. Α, είμαστε τόσο κοντά. Ναι. Οκ. 9,7 πες. Πάμε στο επόμενο. Yes, it is. Εδώ θα σε πάω. KitKat. Hazelnut. Επίσης η KitKat, πολύ ξεχωριστή και αγαπημένη σοκολάτα, είναι μια κατηγορία μόνη. Μια κατηγορία μόνη, μπράβο. Βέβαια, είναι γκοφρέτες, γι' αυτό τις έχουμε βάλει στις γκοφρέτες. Δηλαδή, στην περιγραφή, στην απόδειξη, λέγεται γκοφρέτα. Οπότε μην άρχισε να λέτε ό,τι βλέπετε εδώ, ό,τι σας λέω. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Hazelnut. Πολύ περίεργα τα πράγματα. Πολύ περίεργα. Δεν κακά. Εγώ θα τρώγα κι άλλο. Δεν είναι το καλύτερό τους. Είναι για ένα 7,5 για μένα. Αλλά είναι κάτι που θα ξανά τρώγα, άνετα. Ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Άμα την είχα στο ράφι και ήθελα γλυκό, θα την έτρωγα. Αλλά δεν θα την ψώνιζα. Δεν ξέρω, επειδή έχω χρόνια να φάω KitKat, θέλω να δοκιμάσω και τις υπόλοιπες. Με χαλάσει σοκολάτα απ' έξω για κάποιο λόγο. Και με λίγωσε και μου κόλλησε έτσι σε δόντια και τέτοια. Η σοκολάτα του τριγύρω, okay. Κατάλαβες. 6,5. Οκ. Διαλεγώ. Διάλεγες. Χανούτα Ρέιγκελ. Ρέιγκελ, ε. Λέγεται κάπως αλλιώς. Ρέιγκελ, βλέπω εκεί. Τι παγώ. Ρέιγκελ. Πες το και εσύ, μπορεί να μην λέγεται τίποτα. Τι έχει μέσα αυτό που θα γευτούμε, μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις. Milk and hazelnuts. Let's go. Okay. Ήταν ο πολύς αέρας που μπήκε, ήθελα να βγει κατευθείαν. Διάφορες τρώσεις βλέπουμε. Παμπάτσικο, έτσι. Πανάκριβο να πούμε. Ναι, μαγκές. Χανούτα ρασόρ. Έτσι, μαν είναι top. Κουμπάνι γεύση, κράτσινες, πολλές επιστρώσεις και αλήψεις. Που κολλάνε όμως μεταξύ τους και ναι, συνδυάζονται και ισορροπούν. Διαφορετικά textures. Πώς το λέτε εδώ στο Ελλάδα. Το πήδησε στο θέμα. Αξίζει τα λεφτά του. Ναι. Είναι που λένε ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ναι. Σε αυτή ναι. Την περίπτωση. Σ' άλλες δεν το έχουμε δει τόσο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, φίλε. 9,5 σβηστά. 9,9 θα πω εγώ. Α, θα πας τόσο ψηλά. Είναι το καλύτερο που έχουμε δοκιμάσει σήμερα.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, φίλε. Θα πάω κι εγώ στο 9,8. Να. Γιατί όντως είναι το καλύτερο που έχουμε δοκιμάσει. Next one, Έλα εδώ. Να σε ξενερώσω λίγο τώρα. Derby White. Έρχεται. Καταρχάς έχει φάει σφαλιάρα, βλέπεις αυτό το άνοιγμα. Έπαιξε μπουνιές με δύο μαύρες. Ω, μαν, είναι πολύ μέσα. Κολλώδες. Δηλαδή, το κάνεις έτσι και δεν κάνει κράτς. Να. Όπω, έχει γέμιση καρύδας, ρε, μαν. Πάμε. Μια ψυχή που είναι να βγει. Για πάμε. Πω, τι άσχημα. Τις στροφές δέχεστε. Τι να πούμε τώρα για αυτή. Τι να πούμε τώρα για αυτή. Να πούμε τέσσερα και να συνεχίσουμε. Ωραίο κράτσι είναι. Ωραίο κράτσι. Το είχε όπως όλες οι ντέρμπι. Οκ. Δεν μ' άρεσε καθόλου η καρύδα. Λευκή σοκολάτα διάφορη. Τέσσερα. Και μια και είμαστε σε αυτά τα ωραία τα λιμέρια τα δικά σου, αυτή την πήρα ειδικά μόνο για σένα. Τι έχει μέσα μου. Derby Dark and Coconut. Βέβαια. Υγεία και τόσο, καρύδα. Τόσο μ' αγαπάει. Πειράζει να βάλω δύο χωρίς να δοκιμάσω. Είναι ωραία, μεστή, Λέω, μ' άρεσε. Κοίτα να δεις. Παραδόξως και εμένα μ' άρεσε. Δεν βγάζει τόσο έντονα την καρύδα. Έχει δέσει πάρα πολύ ωραία με τη μαύρη σοκολάτα. Μου άρεσε όμως. Να σου πω ότι πιστεύω. Όταν σε άλλα προϊόντα βάζουν εσάνς καρύδας και είναι σαν, ξέρεις, υποβόσκι, εκεί πέρα το χάνει. Εδώ πέρα που ήταν ο πρωταγωνιστής η καρύδα και ήταν αυτό σαν τύπου bounty. Το ένιωσες που έκανε εκεί. Ρε παιδί μου, τέτοια. Ήταν τύπου bounty, ναι. Ήταν ωραίο. Ναι, οκ, το δέχομαι εγώ, φιλέ. Δηλαδή το να του βάλω 7, για μένα είναι λες και του έχω βάλει 10 μετών. Ναι. Εντάξει, εγώ 8, φιλέ. Okay. Ήταν πολύ καλό. Μπράβο τους. Πάμε επόμενο. Πάμε 3-bit γκοφρέτα. Η απλότητα στο μεγαλείο της. Πιο πολύ οσμή μου ήρθε από το χέρι μου παρά από την γκοφρέτα, φιλέ. Αμέ. Βεβαίως. Βεβαίως. Μπράβο ρε 3-bit, μπράβο ρε Παυλίδη. Μπορεί να κάψεις της υγείας, αλλά δεν πειράζει. Τα δώσεις όλα εδώ. Άνε το 9,5. Ωραίο crunchiness, ωραία γεύση σοκολάτας. 9,2. Έδωσε. Ήον σοκοφρέτα με φράουλα. Εδώ θα δούμε τώρα τη διαφορά με την άλλη. Την μπουόνα, Την μπουόνα, ναι. Μπουόνορα. Πόρκ. Με το που την πλησιάζει, σου έρχεται η φράουλα στη μύτη. Εγώ την είδα τη διαφορά, φιλέ. Εγώ την είδα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι την προτιμώ. Okay. Έχει πιο ωραία γκοφρέτα. Έχει πιο ωραία σοκολάτα. Η άλλη δεν έχει καν σοκολάτα. Ναι. Είναι πιο κράτσι. Η φράουλα της μου άρεσε λίγο λιγότερο από την άλλη. Δηλαδή είμαι το 9,2 για εκεί. Εμένα μου άρεσε περισσότερο η φράουλα γιατί είχε πιο πολύ ένταση και πιο πολύ διάρκεια, ρε φιλέ. Στο άλλο έτρωγα και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα που λέω λόγο, μετά δεν την ένιωθα τόσο. Εδώ πέρα μου έχει μείνει η φράουλα. Εδώ, έχει μείνει η φράουλα στο στόμα, ναι, ισχύει. 9. Οκ. Okay. Πάμε πάμε. Για άλλα δώση. Μπονόρα, η αγαπημένη σου εταιρεία. Γκοφρέτα με σοκολάτα γαλάκτος. Σαν ατόφιο προϊόν. Οκ, okay, άμα μου το έφερνες, θα το τρώγα και κομπλέ. Που πάει να συγκριθεί με μια άλλη σοκοφρέτα, είναι κατώτερο. Όχι ότι δεν είναι crunchy, όχι ότι δεν έχει τις στρώσεις του μέσα της γκοφρετούλες, τη σοκολατίτσα του αξιοπρεπέστατο. Θα πω ότι είναι του 7,5, γιατί υπάρχουν αρκετά καλύτερες επιλογές σε αυτή την απλή συσκευασία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, με εξέπληξε θετικά αυτό το προϊόν. Τις κοιτάει στα μάτια τις μεγάλες μάρκες, θα έλεγα εγώ. Οκ, ναι, εντάξει, ναι, όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και σαν μια φτηνή έτσι επιλογή, τιμιότατο το βρίσκω. Και λίγο πιο ελαφρύ κιόλας. Και όχι μόνο για τα χρήματα. Άμα θέλεις μια πιο απαλή εμπειρία, ναι, να μην μπουχτίσεις, να μην έχεις τέτοιο. Οκ, ναι. Δεν έχει τόση ένταση. 8 για μένα. Οκ. Okay. Και διάλεξε. Χανούτα. Χανούτα. Πού είσαι, μωρή Χανούτα. Κάτω το χρηματοκιβώτιο θα ανοίξεις. Δεν τα έχεις δει αυτά τα κόλπα πουθενά. Δεν τα έχω δει, όχι, να τα σπάς με τα νύχια σου. Και όχι καθαρά νύχια. Βέβαια. Τέτοια να μου κάνεις να τρελαίνω. Αν θέλω να τα γλύψω. Το μύρισες. Ναι. Χανούτα. Πολύ κράτη, Έχει μια γκοφρέτα τόσο από πάνω. Ναι, Σε πάει σε στάδια, Δαγκώνω, ξενερώνω από την γκοφρέτα. Μετά μου σκάει σοκολάτα, λέω, α, οκ, ωραία. Και μετά μου σκάει φίλε το φουντούκι και λέω, wow. Είναι Φεραίρο αυτό, γενικά. Ναι, είναι Φεραίρο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πόσο θα βάλω. Για πλάκα 8,5. 9 σκεφτόμενα. Πάμε next. Τι τρίβλα είναι αυτή. Τότε ποιότης, Σερενάτα Double Choco. Με διπλή επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Έχω αρχίσει και δεν ακούω από την πολύ ζάχαρη, να ξέρετε, Μαρκελή. Νιώθω λες, έχω πιει 3 ουίσκια.
Τι έπαθες? Μάνα τα χωριό. Αυτό. Ήταν ωραίο, ήταν αρκετά λιγοτικό. Το double είναι για τους πολύ φίλους της σοκολάτας. Το 6,5 θα πάω γιατί με λίγωσε πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω, ήταν πάρα πολύ ωραία γευστικά. Πάρα πολύ λιγοτική, δηλαδή δεν μπορούσα καν να περιμένω να τελειώσει αυτό που λέει να πιω νερό off camera, ξέρω εγώ, στο κόψιμο. Και με δυσκόλεψε πολύ να μασίσω, να δαγκώσω, να κάνω. Δηλαδή με ταλαιπώρησε την ψυχή μου, ρε παιδί. Εγώ πήγα και μάσισα, φίλε. Ναι. Κόλλησα λίγο μέχρι να καταλάβω που πρέπει να μπήξω γόντια. 6 για τη συνολική εμπειρία. Και διάλεξε. Όλες στέβια. Όλες οι ομορφιές έχουν μείνει. Στέβια. Ήον σοκοφρέτα με στέβια. Μπας και ξελιγώσουμε λιγάκι. Ναι, ναι. Μπας και. Τόσχισε. Σαν σκηνή από θρίλερ. Σαν σκηνή από καράβι. Περίμενε. Στο εξηγεί σιγά-σιγά. Όχι, Δεν με βρήκε καθόλου. Το πρώτο κρακ ήθελα να το φτύσω και το κράτησα στο στόμα μου μόνο και μόνο μήπως αλλάξει. Άλλαξε λίγο, αλλά έφτιαξε δεν έγινε λίγο. Και τίποτα ιδιαίτερο. Έφτιαξε λίγο, αλλά ναι, δεν... Πέντε. Με το ζόρι. Επειδή είναι ήον για τη φανέλα. Καλά. Πάρε ένα δύο. Ωπα, εντάξει ρε, είπαμε. Δύο, αφού ήθελα να το φτύσω. Εντάξει, οκ, ό,τι θέλεις. Θέλω να το φτύσω, δεν είναι πράγμα. Ό,τι θέλεις, Λεβέντη μου. Να πω εδώ ότι δεν συνεννοώ ήον. Άμα θέλεις να κάνεις μήνυση, εδώ. Πάμε εδώ. Σοκοφρέτα ήον γαλακτζούλο. Υγείας. Οπα. Μαν, εδώ μέσα είχε δώρο. Τριχά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Να ύπτατε στον αέρα, μια χνουδότριχα. Τι να πω τώρα γι' αυτό, παιδιά, ήταν μέσα στη συσκευασία, δεν σας... Ναι. Ήταν κολλημένο μέσα στο τέτοιο. Ήταν κολλημένο πάνω στην κοφρέτα, έτσι. Δεν θα τη φάω. Με συγχωρείτε γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα με τις τρίχες. Ούτε το δικό μου. Ούτε το δικό σου, γιατί ήταν μέσα στην κοφρέτα συνολικά. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, επειδή την έχω φάει, την παίρνουμε και στο σπίτι. Έχω να ακρίνω. Εντάξει. Δεν θα φάω όμως, χάθηκα. Συγχωρέστε με. Δεν είναι ανθρώπινη τρίχα, για να μην λέμε τώρα για τέτοιο. Είναι κάτι σαν χνουδό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Πού, εντάξει. Γενικά ωραία, ρε παιδί μου είναι. Τώρα έχουμε φάει και... ένα 7,5 σαν σοκοφρέτα, χωρίς να το δοκιμάσω τώρα, επειδή την ξέρω, σαν συνολική εμπειρία. Οκ, είναι κομπλέ. Εντάξει, εγώ γενικά και εγώ την τρώω αυτή συχνά σχετικά. Το 8 θα πάω. Okay. Στο 8 θα πω. Okay. Και διάλεξε, χανούτεν. Έλα, μην προβληματίζεις, όλες θα τις φάμε. Πάρε μία. Σερενάτα χάζελνατ, το της ποιότης. Θέλω να δοκιμάσω χάζελνατ από τότε. Αχ, φουντουκίλα. Το της ποιότης. Μάρκελ, πολύ νόστο. Πολύ νόστο, ναι. Μπράβο. Δηλαδή, να ξέρεις, εμένα αυτή τη στιγμή με έχει μπερδέψει τραγικά αυτή την ίον φουντουκ. Φίλε, που της βάλαμε 9,9. Ναι, δεν μπορώ να τις βάλω κάτω από 9,7 κι αυτήν. Θα την αδικήσω και είναι κρίμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν. 9,7. Φύγαμε. Και πάμε τώρα που την έχουμε φρέσκια να πάρουμε την αντίστοιχη την πονόρα. Πάμε. Είναι και πονόρα, νόστιμο. Δεν είναι για 9,7. Όχι, εντάξει. Είναι όμως για ένα 8,5. Είναι και για 9 για μένα. Πιστεύω ότι άμα σου κλείσω τα μάτια και σου βάλω αυτή και την ίον, δεν θα καταλάβει διαφορά. Θα καταλάβω, mate. Πέψη κόκα, δίκος. Είναι αρκετά πιο απαλή η γεύση. Η άλλη σε βιδώνει εδώ πέρα, φιλέ. Γράψτε μας στα σχόλια, θέλετε να κάνουμε φτηνή μάρκα versus ακριβή μάρκα. Με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Mm-hmm. Διαλέγεις. Και θα σε πάω φουντούκι ντέρμπι, αφού πιάσαμε τα φουντούκια. Ιον ντέρμπι χάζελνατ. Όπω θα ξεράσω. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, ρολ. Άλλη βλέπω μια πιο μεστή έτσι τέτοια, μέσα. Είναι η υφή της ντέρμπι, ρε φίλε. Διαφορετικό σκηνικό. Τελείως. Από τις γκοφρέτες. Δηλαδή κάτι τέτοιες στιγμές απορώ πώς τις λένε γκοφρέτες. Θα πήγαινα σε μια σοκοφρέτα, ρε φίλε, αν ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν θα πήγαινα σε αυτή. Την τέρμπι θα την έπαιρνα αν ήθελα να γευτώ κάτι άλλο. Δεν είναι κακό, είναι νόστιμο. Δηλαδή, εγώ θα του βάλω ένα 8,5. Πάρα πολύ λιγοτική. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το φουντουκάκι από πάνω. Το ένιωθες πάρα πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, ένιωθες φουντούκι στη γεύση. Το ένιωσε και το λαριγκάζ μου το φουντούκι. Όλοι σε φουντούκι, φίλε, χωρίς πλάκα. Ναι, εντάξει, 7,5. Θα σε πάω στην τελευταία μπονόρα. Με σοκολάτα υγείας, πάμε. Αυτό που λέμε όλη μέρα. Τίμια. Λιγότερη ένταση, πιο φθηνή. 7,5. 8. Παρακάτω. Έχουμε αφήσει ωραία πράγματα. Θα πάρω. Δόξα το. Την ντέρμπι. Γιατί άμα τη φάω μετά από αυτές είναι πιθανότατα να την ξεράσω. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτησε. Από μπουκιά και θάνατος. Δεν μπορούμε άλλο. Πάμε.
Να σου πω ότι αυτή μου άρεσε πιο πολύ από όλες την Derby, η Classic. Δεν με τρελάνε. Καλά ούτε εμένα, απλά ο μονόφθαλμος του πλούς. Για 7 εμένα τη βάζω. 7. Δεν εξηγήσαμε τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Αυτό είναι πάρτι. 7. Τι να διαλέξω τώρα από αυτά που λέμε. Λοιπόν, θα πάρω αυτή την κιτάρ. Είναι η κλασική, ε. Κάνε ένα διάλειμμα λοιπόν, Μάρκο. Κάνε ένα κιτάρ. Με μπέρδεψε λίγο. Σίγουρα είναι τώρα που έχουμε πάει άλλες 25 σοβολάτες πριν. Ναι. Ισορροπημένη ήταν. Ναι. Γευστική ήταν. Ναι. Λιγοτική. Ήταν. Ψηλό ήταν. Κράτς κράτς έκανε. Συνολική εμπειρία. 8. 8, ναι. Πάμε στο επόμενο. Αμαρέτη κλάση. Είναι η πιο στάνταρ σοκοφρέτα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς σοκοφρέτα. Όχι. Όχι, ε. Είναι Ίον. Είναι Ίον, οκ. Okay. Μ' αρέσει ρε φίλε που είναι αμαρέτη, δεν έχει από πάνω σοκολάτα. Γιατί μου δίνει κάτι πιο ελαφρύ. Είναι τη σοκοφρέτα. Σέφτησα. Και εγώ πριν, αλλά δεν στο είπα. Εντάξει. Κλάσικ. Κλάσικ 8,5 για πλάκα. 8,8. Για αυτό που είναι, ναι, για ναι, αυτό ναι. Που υποστηρίζει, 8,8. Mm-hmm. Και τώρα θα πάρω τη σερενάτα να αφήσω την κλασική, την πιο κλασική σοκοφρέτα για το τέλος. Πάρε σερενάτα. Πάνω κάτω σοκολάτα, τόσα χρόνια σερενάτα. Πάμε. Νοστιμότατο, φίλε. Νόστιμο, ναι. Λίγη σοκολάτα πάνω κάτω, τόσο όσο, μπαλανσαρισμένο, ναι. Κράτσα, κράτσα, ωραίο. Το της ποιότης. Εντάξει, να λέμε. 9 για πλάκα. Πάρα πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Τι να λέμε. Από ένα 8,5. Απάλλω. Okay. And go to the last one. The champions. Το βασιλιά, κατ' εμέ. Ιωάννα. Φανταστείτε τι έχει κάνει ζάχαρη στον εγκεφαλό μου. Διαβάζω το Ιων Ιωάννα. Ιων σοκοφρέτα. Κλάση. Ναι, ρε φίλε. Καλησπέρα σας. Ναι, τι να πούμε τώρα αυτό το προϊόν, ρε φίλε. Πολύ νόστιμη σοκολάτα, ρε φίλε. Σοκολάτα είναι η σοκολάτα της Ιών γενικά, ρε φίλε. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. 9,99. Εντάξει, ναι. 9,5 θα έλεγα εγώ. Οκ. Είναι top, ρε φίλε. Είναι top. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο.